Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα παρουσιάσω την τροπολογία που αφορά στις ρυθμίσεις του τρόπου δόμησης για την αποκατάσταση και ανάπλαση της πυρόπληκτης περιοχής των Δήμων Μαραθώνος και Ραφίνας Πηγερμίου. Πριν από μία εβδομάδα, παρουσιάσαμε την επιτάχυνση των διαδικασιών βεβαίωσης σχετικά με το δασικό χαρακτήρα για τις περιοχές αυτές. Και σήμερα είχαμε δεσμευτεί ότι σε μία εβδομάδα θα ολοκληρώσουμε όλα τα μέτρα που απαιτούν για την αποκατάσταση της περιοχής. Και αυτό θα γίνει διαφυλάττοντας την ιδιαιτερότητα και το χαρακτήρα της περιοχής, βελτιώνοντας σαφώς την ποιότητα ζωής, έροντας όλες τις επιβαρυντικές και αρνητικές, αν θέλετε, καταστάσεις που είχαν διαμορφωθεί και τους παράγοντες που ήταν οι άναρχοι έως μηδαμινή πρόσβαση σε δρόμους και δίκτυα κυκλοφορίας, η ανισομερής κατανομή του δομημένου αποθέματος και των κατασκευών, η αλλίωση των περιοχών, ιδιαίτερα της παράκτειας ζώνης, και γενικά θα αντιμετωπιστούν όλες οι καταστάσεις που είχαν δημιουργηθεί δίνοντας τη θέση τους σε ένα ειδικό χωρικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει και θα σωματώνει τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Και έτσι η ανάπλαση της περιοχής θα συνδυαστεί με την άμεση αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων, άρα και την ικανοποίηση των αναγκών των πυρόπληκτων συμπολιτών μας. Ο απότερος στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα ανθρωπογενές περιβάλλον στην περιοχή που θα έχει βασικό κριτήριο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, διότι αυτό έλειπε από την προηγούμενη κατάσταση. Καθορίζονται λοιπόν με την τροπολογία που έχει κατατεθεί οι περιορισμοί δόμησης και αποκατάστασης των πληγέντων κτηρίων που θα επιτρέψουν να επισκευάζονται και να ανεγείρονται νέα κτίρια χωρίς να σταματάει η διαδικασία σχεδιασμού αλλά και κατασκευής των βασικών έργων υποδομής, που κύρια είναι οι οδικοί άξονες και η πρόσβαση στην παραλία. Συγκεκριμένα, αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και απαγορεύεται η εργασία δόμησης σε περιοχές που είναι κρίσιμες για τον χωρικό σχεδιασμό, αυτές που σας ανέφερα. Δημιουργούνται κίνητρα για την άμεση διάνοιξη οδών και ταυτόχρονα για την κατασκευή ενός ασφαλούς οδικού δικτύου, οπισθοχωρώντας ουσιαστικά οι κατασκευές για να υπάρχει επαρκές πλάτος οδοποίησης. Απομακρύνονται τα κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές που διέπονται από τη δασική νομοθεσία και κύρια στην περιοχή του ρέματος Παπά. Και επιταχύνονται διαδικασίες για τη συμπλήρωση του οδικού δικτύου και την απόδοση σε κοινή χρήση των τμήματων του παραλιακού μετόπου, τα οποία θα υποδεικνύονται και από το ειδικό χωρικό σχέδιο ως δίωδη προς τη θάλασσα, αλλά και ως δίκτυο κυκλοφορίας πεζών. Με τη θεσμοθέτηση όλων αυτών των διατάξεων, αποκαθίστανται τα κτίρια της περιοχής. Υπάρχει η επιλογή που δίνει σε όλους τους πολίτες τρόπο αποκατάστασης και συνέχισης της ζωής στην περιοχή, με ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο, αλλά το βασικό είναι ότι, αν θέλετε, έρονται χρόνιες παθογένειες του ελληνικού κράτους στην αντιμετώπιση της οικιστικής πραγματικότητας. Και το βασικό, δεν θα επαναληφθούν τα ίδια αδιέξοδα που οδήγησαν και συνετέλεσαν δυστυχώς στη μεγάλη τραγωδία και στην καταστροφή στο Μάτι. Ειδικότερα, η αναστολή της έκδοσης οικοδομικών αδειών είναι σε περιοχές όπως ζώνη συγκεκριμένου πλάτους από τον άξονα οδών που θεωρούνται κρίσιμες για το συνολικό σχεδιασμό. Το πλάτος της αναστολής αυτό διευκρινίζουμε ότι δεν αποτελεί την οικοδομική και ερημοτομική γραμμή. Είναι το περιθώριο από το οποίο αναστέλλεται η δόμηση για να έρθει το ειδικό χωρικό σχέδιο να καθορίσει την ερημοτομική και οικοδομική γραμμή. Η επιλογή των οδών έχει γίνει έτσι ώστε να υπάρχουν δίδυμα οδών ανόδου και καθόδου, να υπάρχει δηλαδή διευκόλυνση κυκλοφορίας και ταυτόχρονα να υπάρχει σύνδεση, αν θέλετε, με τις ευρύτερες και όμορες περιοχές, μιας και δεν υπήρχε σύνδεση ούτε με τις γειτονικές περιοχές. Και βέβαια η αναστολή αυτή συνδυάζεται με την παράγραφο 2 του άρθρου, όπου δίνεται η δυνατότητα σε κτίρια με βαριές βλάβες που βρίσκονται στην περιοχή αναστολής να αποζημιωθούν ως κατεδαφιστέα και να κατασκευαστούν σε άλλη ζώνη ή να υποστοχωρήσουν ή να πάνε σε άλλη ζώνη. Η αναστολή αυτή αφορά κάθε οικοδομική εργασία και δεν επισκευάζονται και δεν ανακατασκευάζονται μάνδρες και άλλες κατασκευές περιβάλλοντος χώρου, εφόσον αυτή η θέση τους είναι μέσα στη ζώνη αναστολής και μέσα στα όρια της οδοποίησης. Ταυτόχρονα, η αναστολή αφορά μέσα στη ζώνη αυτή και κάθε αδόμητο οικόπεδο, την ανακατασκευή στην παραλιακή περιοχή. Και βέβαια, η αναστολή αυτή αφορά και κάθε κτίριο που βρίσκεται σε 20 μέτρα από τη ζώνη του ρέματος Παπά. Δίνεται όμως η δυνατότητα να απομακρυνθούν τα κτίρια αυτά με τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος στέγασης. Και βέβαια, εξαιρείται από την αναστολή η αποκατάσταση κτιρίων με βλάβες τοπικού χαρακτήρα, αυτά που θέλουν μικρές αποκαταστάσεις. Τα κτίρια που έχουν κριθεί επισκευάσιμα και βρίσκονται κατά σύνολο τμήματος στη ζώνη αναστολής μπορούν να πάρουν επιδότηση κατεδαφιστέου και να κατασκευαστούν εκ νέου εκτός ζώνης και βέβαια μπορούν και να μετατοπιστούν στο ίδιο τεμάχιο σε περιοχή εκτός της ζώνης αναστολής. Με αυτή τη δυνατότητα, τα περισσότερα κτίρια που είναι παλιά και ισόγεια και έχουν κατασκευαστεί με τα πρότυπα, το πρότυπο είναι λάθος λέξη,
παραθεριστικών κατοικιών ή λιόμενων μπορούν να ανακατασκευαστούν με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές σε θέση που δεν θα εμποδίζει τη διάνοιξη των οδών. Και εφόσον οι ιδιοκτήτες δεν κάνουν χρήση αυτής της παραγράφου, μπορούν απλά να επισκευάσουν το εφιστάμενο κτίριο, αρκεί να μην είναι μέσα στη ζώνη αναστολής. Για τις περιοχές όπου υπάρχει ζώνη αναστολής και ιδιαίτερα για το ρέμα Παπά και την περιοχή που διέπεται από τη δασική νομοθεσία, χορηγείται έκτακτο κοινωνικό επίδομα στέγασης για τα πληγέντα κτίρια που είναι κύρια και μοναδική κατοικία, μετά από έκθεση ιδιώτη μηχανικού, αλλά και από έκθεση δικηγόρου σχετικά με τη μεταγραφή του τίτλου. Και έτσι τα κτίρια αυτά θα κατεδαφιστούν και εφόσον κατεδαφιστούν θα δοθεί και το κοινωνικό επίδομα στέγασης. Δεν επιτρέπεται η άδεια σε αυτές τις περιοχές, ούτε για επισκευή και βέβαια η επιδότηση αυτή αφορά τα κτίρια που τα συμβάστηκαν πριν από την νομοθεσία και το χρονικό όριο του νόμου περί τακτοποίησης αυθαιρέτων. Όχι μετέπειτα δηλαδή, όχι νέα αυθαίρετα. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι καθορίζεται ταυτόχρονα με λεπτομέρειες ο τρόπος διαπίστωσης του εμβαδού της κατασκευής, αλλά και η εκτέλεση των έργων τροποποίησης του οδικού δικτύου. Που αυτό είναι και το βασικό ζήτημα. Η άμεση κατασκευή των έργων οδικού δικτύου, αλλά και η κατασκευή των κοινόχρηστων χώρων της περιοχής και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν την παράκτια παράλια περιοχή, για να μπορέσει να αποκατασταθεί η διάνοιξη των οδών, η σύνδεση με τις γειτονικές περιοχές, η αποκατάσταση των κτηρίων, ιδιαίτερα της κύριας και μοναδικής κατοικίας, αλλά και η πρόσβαση των πεζών στη κυκλοφορία, στο θαλάσσιο μέτωπο, αλλά και η ασφαλή λειτουργία της περιοχής. Έτσι, αποκαθίσταται άμεσα η ζωή στην περιοχή, αποκαθίστανται οι περιουσίες και πάνω απ' όλα αντιμετωπίζονται μόνιμα χρόνιες παθογένειες του ελληνικού κράτους στην αντιμετώπιση της αυθαίρετης ηγεσικής πραγματικότητας που επέτρεψαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Σας ευχαριστώ.